μαθαίνουμε για κάποια σχέση σου. Πώς είναι όλο αυτό για σένα? Εγώ συνεχίζω να κάνω αυτό που λέει η καρδιά μου. Όπως έχω ξαναπεί, δεν ήμουν μοναχός. Απλά δεν είχα παρουσιάσει κάποια κοπέλα. Δεν έβγαινα με κάποια κοπέλα έξω, γιατί φοβόμουν πάρα πολύ. Δεν το ήθελα, δεν ήμουν σίγουρος γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή συνέβη κάποια στιγμή αυτό. Αθελά μου, εγώ δεν το ήξερα, δεν είχα ιδέα από αυτό. Μόλις το έβλεπα τη μία εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα, την παραεπόμενη εβδομάδα και λέω: τι έγινε, ρε παιδιά, πού με είδαν εμένα, πού το ήξεραν ότι εγώ πήγα εκεί. Συγκλονίστηκα. Αλλά δεν έχω να κρύψω τίποτα. Είμαι ένας άνθρωπος απλός όπως όλος ο κόσμος και όλοι οι άνθρωποι στη ζωή μας, αυτή είναι η αλήθεια, θέλουμε να έχουμε δίπλα μας ανθρώπους που νοιάζονται και μας αγαπάνε. Αυτή είναι η αλήθεια. Και εγώ ποτέ μου δεν θα το αποτρέψω αυτό, ό,τι κι αν είναι. Καλοδεχούμενο προς εμένα είναι οτιδήποτε με κάνει να αισθάνομαι καλά. Θέλω πάρα πολύ να κάνω οικογένεια, γιατί αγαπάω πάρα πολύ τα παιδιά και γενικότερα την έννοια οικογένεια. Το να αφήσεις κάτι πίσω σου. Το θέλω πάρα πολύ και εύχομαι να μου συμβεί. Παίρνω αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα που σε είδαμε να απαντάς και να βγαίνεις και θυμωμένος, που αφορούσαν την προσωπική σου ζωή. Ό,τι έγινε, έγινε. Είμαι ένα άνθρωπος που συγχωρώ όλους τους ανθρώπους για τα λάθη που κάνουν. Αυτό που συνέβη ήταν πάρα πολύ άσχημο, γιατί δεν μου άρεσε καθόλου και δεν μου αρέσει να ακούγονται πράγματα ψεύτικα, τα οποία δεν ισχύουν, γιατί έχουμε να κάνουμε με κόσμο. Και όταν ο κόσμος ακούει πράγματα τα οποία δεν ισχύουν και τα πιστεύει, εγώ είμαι ένα άλλο πράγμα από αυτό που είπαν, δεν μου άρεσε αυτό που έκαναν, πήρα την πρωτοβουλία να μιλήσω με δικηγόρους και να πάρουν τις αποφάσεις τους, γιατί εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Μου είπαν τι έπρεπε να κάνω, το έκανα και τελείωσε. Τώρα όσον αφορά αυτόν που το έγραψε, ο Θεός να τον κρίνει. Πώς ένιωσες όταν είχαν φτιάξει μια ολόκληρη ιστορία που δεν είχε δώσει αλήθεια? Εντάξει, γιατί δεν θα θυμώσω τι είμαι. Είμαι άνθρωπος και έχω νεύρα. Το καλοκαίρι με εντυπωσίασες με την πρεμιέρα στο μαγαζί, που λίγες εβδομάδες πριν είχες χάσει ένα πολύ αγαπημένο σου πρόσωπο. Για τη γιαγιά μου, ναι. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν στη ζωή. Όλοι μας έχουμε ανθρώπους που μας αγαπάνε και μας έδωσαν αγάπη και στοργή. Αν μη τι άλλο σε μένα, που αυτή η γυναίκα και ο παππούς μου στην ουσία με μεγάλωσαν. Με μεγάλωσαν από μωρό, με γέννησε η μάνα μου, μέχρι που έφτασα 29 και έφυγε η γιαγιά μου τη ζωή. Να είναι καλά εκεί που είναι και οι δύο, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι γενικότερα κλειστός άνθρωπος αυτά. Είμαι λίγο. Είμαι λίγο κλειστός. Σε βλέπω ότι και μόνο που αναφέραμε το θέμα αυτό, άλλαξε το πρόσωπό σου. Εντάξει. Όλα καλά. Γλυκό παιδί είναι, πολύ. Καλό παιδί.